Και τώρα καλούμε στο βήμα τον υποψήφιο της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Κομοτηνής, τον σύντροφο Γιάννη Λεβέντη. Φίλες και φίλοι, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, συντρόφισσες και σύντροφοι, από αυτό το βήμα απευθύνουμε κάλεσμα στον εργαζόμενο λαό της πόλης μας, στους ανέργους, στη νεολαία και ειδικά σε εκείνο το κομμάτι της που θα ψηφίσει για πρώτη φορά, στις γυναίκες των λαϊκών οικοκυριών, στη μικρή και μεσαία αγροτιά, στους αυτοαπασχολούμενους. Κάλεσμα συμπόρευσης για το χτίσιμο μιας στέρεης και ευρείας κοινωνικής συμμαχίας με αφετηρία τις επερχόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και τις ευρωεκλογές. Συμπόρευσης και συστράτευσης με το κόμμα εκείνο, το κόμμα μας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που παρά τις όποιες επιμέρους διαφωνίες και ενστάσεις μπορεί να έχει η καθεμιά και ο καθένας από εμάς, ποτέ δεν έκρυψε την αλήθεια από το λαό, ποτέ δεν έμεινε πίσω από κανέναν αγώνα διεκδίκησης εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων. Ήταν και είναι πάντα μέσα στο λαό, γιατί είναι το μοναδικό κόμμα που γεννήθηκε μέσα από το λαό, τον εργαζόμενο λαό, που συνειδητά βάζει τις σύγχρονες ανάγκες του πάνω από τα κέρδη των μονοπωλίων. Την ίδια ώρα που δρομολογούνται τα σχέδια για την μετατροπή της περιοχής μας σε κόμβο μεταφοράς εμπορευμάτων και ενέργειας, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση υπόσχεται την παραγωγική ανασυγκρότηση για λογαριασμό των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων που διαγωνίζονται για ένα μερίδιο από τον πλούτο που παράγεται στην περιοχή μας, την ίδια αυτή ώρα ο λαός της χώρας μας και ειδικότερα της περιοχής μας βγαίνει λαϊλατημένος από τις μνημονιακές πολιτικές που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Γι' αυτό και η απάντησή μας πρέπει να είναι ενιαία στην επίθεση που δεχόμαστε. Ενιαία και πολιτική απάντηση, η οποία να έχει στο στόχαστρο τη στρατηγική του κεφαλαίου που ενιαία υπηρετούν από την άλλη πλευρά όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Αλλά και ειδικότερα στο Δήμο μας, τόσο η απερχόμενη Δημοτική Αρχή όσο και οι υπόλοιπες παρατάξεις έχουν αναγάγει σε πανάκια την ανάπτυξη για λογαριασμό του κεφαλαίου. Στηρίζουν σε αυτό το αφήγημα την λύση όλων των τοπικών προβλημάτων. Πώς? Με την ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας. Δηλαδή, δίνουν περισσότερο ζεστό χρήμα στις μεγάλες επιχειρήσεις, προωθούν ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών που παρέχονται από το Δήμο, συμπράττουν με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα για να βαθύνουν κι άλλο την ανταποδοτικότητα και κινούνται αυστηρά εντός δημοσιονομικού πλαισίου. Αντίθετα, η Λαϊκή Συσπήρωση στο Δήμο μας εναντιώθηκε σε όλες τις πλευρές της αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, ενώ πάλεψε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στο δρόμο δίπλα σε φορείς που διεκδίκησαν το προηγούμενο διάστημα μέτρα ανακούφισης για το λαό. Αποτέλεσε πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση τόσο απέναντι στη Δημοτική Αρχή όσο και απέναντι στην κυβέρνηση. Και θα συνεχίσει να παλεύει σε αυτή την κατεύθυνση, έχοντας σαν οδηγό τους Δήμους όπου τα προηγούμενα 5 χρόνια άσκησαν διοίκηση κομμουνιστές δήμαρχοι. Κομμουνιστές δήμαρχοι που ήρθαν σε αντιπαράθεση με την κεντρική κυβέρνηση για τη διασφάλιση μόνιμης και σταθερής εργασίας για το προσωπικό που εργάζεται στις υπηρεσίες τους, ανακούφισαν τα λαϊκά νοικοκυριά από την καταβολή υψηλών δημοτικών τελών, ενώ συγκρούστηκαν με επιχειρηματικά συμφέροντα και αξιοποίησαν δημόσιους χώρους για να τους χρησιμοποιεί δωρεάν ο λαός της περιοχής τους. Γι' αυτό το λόγο απευθύνουμε κάλεσμα στήριξης των ψηφοδελτίων της Λαϊκής Συσπήρωσης και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σε όλες τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Γι' αυτό καλούμε σε συμπόρευση, για να αλλάξουν επιτέλους οι συσχετισμοί προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων, για να ενισχυθεί η κοινωνική συμμαχία, για την πραγματική κοινωνική αλλαγή, για να φανεί αυτό και στις επερχόμενες εκλογές. Εύχομαι καλή δύναμη και καλό αγώνα σε όλες και σε όλους.